Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Στα 16 λεπτά είμαστε μετά από τις 5. All About Ares On Air. Επιστρέφουμε μετά από αυτή την μονοήμερη διακοπή λόγω της πρώτο μαγιάς. Καλό μήνα κιόλας, να ευχηθούμε. Πλησιάζοντας σιγά σιγά την καλοκαιρινή περίοδο. Χρήστα Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλη την επικαιρότητα που αφορά τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο, ειδικά για τα πρώτα δύο έχω να πούμε και να αναφέρουμε αρκετά πραγματάκια. Χρήστος και όσοι στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας και το στέλνετε στο 54526. Θα δούμε αν μετά στην δεύτερη ώρα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μπαίνοντας πλέον στους κανονικούς μας ρυθμούς, μετά από τις μέρες του Πάσχα που ήταν κάποιο πιο χαλαρές, είναι αλήθεια, και συνδυασμό με την Πρωτομαγιά, πλησιάζουμε σε ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο για την φετινή σεζόν, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος την Κυριακή ρίχνει αυλαία κόντρα στην Ξάνθη στο Κλειάνδης Βικελίδης. Ο μπασκετικός Άρης έχει παιχνίδι την άλλη εβδομάδα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με το Ρέθυμνο στο Νικ Γκάλις Χολ, σε ένα μπασκετικό Άριο που από χθες είχαμε και αυτό το θέμα που προέκυψε με τους Αμερικανούς της ομάδας. Στην ουσία αυτό που περιμένουμε να τελειώσει μια δύσκολη χρονιά. Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, αφού η επόμενη χρονιά και η κουβέντα για την επόμενη μέρα μονοπολεί το ενδιαφέρον και φέρνει σε δεύτερη μοίρα, είναι αλήθεια, το παιχνίδι της Κυριακής, το οποίο βέβαια έχει τη δική του σημασία για άλλους λόγους, τους οποίους θα αναλύσουμε και σημερινή εκπομπή φυσικά και στην αυριανή με τον Χρύσανθο. Εντάξει, νομίζω ότι από την επόμενη Δευτέρα η επόμενη μέρα θα μας απασχολήσει με κάθε επισημότητα και πολύ πιο έντονα. Το έχουμε πει και άλλη φορά, το να κάνουμε μια γενική κουβέντα είναι νομίζω θεμητό, το να μπούμε σε διαδικασία πλήρους ανάλυσης, ονοματολογίας κτλ. Δεν είναι το σωστό, δεν είναι και το ηθικό απέναντι σε μια ομάδα που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της και έχει ακόμα ένα παιχνίδι, αδιάφορο βαθμολογικά, αδιάφορο αγωνιστικά, αλλά θέλει να κλείσει με μια νίκη τη σεζόν και θέλει να το κάνει κιόλας μπροστά στο κοινό της, το οποίο αναμένεται να βρεθεί μαζικά την Κυριακή στο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα επηρεάσουν οι καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν εκείνη τη μέρα στην Θεσσαλονίκη σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να μην δούμε κάτι τέτοιο. Θα ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι λίγο σήμερα, περισσότερο φυσικά αύριο, στην επάνωδο του Χρύσανθου. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε? Με εκνευρίζουνε. Οκ. Okay. Τι οκ. Okay. Γίνονται και αυτά. Ναι. Γίνονται, είναι αλήθεια. Γίνονται και αυτά. Ωραίο ήχο έχουμε. Μπράβο. Καλώς είναι. Ναι. Ωραία. Ξεκουράστηκες? Όχι. Γιατί? Γιατί με κουράζεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής Γιάννη Παραπονιάρη, ο οποίος έχει φρέσκο ρεπορτάζ. Ωραία, ωραία. Γιάννη, τι κάνεις? Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λιμπερού. Από υγεία καλά πάμε, εντάξει. Τώρα με τα τελευταία. Από λεφτά έχουμε ένα θεματάκι. Ναι, αυτό εντάξει, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Είναι η αλήθεια. Και όπως και να το κάνουμε, αυτό έχει και αλυσιδωτές αντιδράσεις και επιπτώσεις. Λοιπόν, το τελευταίο ρεπορτάζ, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι για μία ακόμη μέρα οι τέσσερις Αμερικάνοι του Άρη, ο Γκάρι Μπέλ δηλαδή, ο Μάικ Κάιζερ, ο Γκάρι Μαγκή και ο Ραμόν Χάρις συνέχισαν την αποχή τους από τις προπονήσεις. Δεν συμμετείχαν στο ομαδικό πρόγραμμα, δεν τέθηκαν στη διάθεση του Γιάννη Καστρίτη, καθώς ζητούν να τους καταβληθεί η δόση του συμβολέου τους που αφορά τον μήνα Μάρτιο. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, πιο συγκεκριμένα σήμερα το μεσημέρι, καταβλήθηκε στην ομάδα ένα ποσό έναντι του Μαρτίου. Δόθηκαν κάποια χρήματα στους παίκτες της ομάδας, όχι συγκεκριμένα στους τέσσερις Αμερικάνους, αλλά σε όλους τους καλαθοσφαιριστές του Άρη, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις όσον αφορά και τους Έλληνες παίκτες της ομάδας, και για να υπάρξει έτσι μια ροή στην πληρωμή δόθηκαν από την ΚΑΕ κάποια χρήματα, ένα ποσοστό περίπου
της τάξης του 20-30% από το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τις δόσεις των συμβολέων. Τώρα, όσον αφορά τους τέσσερις Αμερικανούς οι οποίοι εμένουν στη θέση τους και συνεχίζουν την αποχή τους, οι τέσσερις αθλητές ζητούν να αξιώνουν όλη την δόση του Μαρτίου, όλο το ποσό που προβλέπει το συμβόλαιό τους για τον μήνα Μάρτιο, και γι' αυτό το λόγο εξακολουθούν και κάνουν αποχή. Υπήρξαν σήμερα συζητήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και από χθες, ανάμεσα στους ανθρώπους της ΚΑΕΑΡΙΣ και τους εκπροσώπους των καλαθοσφαιριστών, κυρίως τους Αμερικάνους εκπροσώπους των καλαθοσφαιριστών, για το πώς θα μπορέσει να διευθετηθεί και να τακτοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ από την πλευρά τους έδωσαν τις διαβεβαιώσεις ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν όλο το ποσό που προβλέπεται. Σήμερα έδωσαν έτσι κάποια χρήματα για να υπάρξει μία ροή στη χρηματοδότηση, και μέσα στο επόμενο διάστημα, στα επόμενα 24 ώρα, θα είναι σε θέση να καταβάλουν και τα υπόλοιπα χρήματα. Αυτή η πρόταση, αυτή η κουβέντα που έγινε προφανώς και δεν έχει γίνει αποδεκτή από τους αθλητές και τους Αμερικάνους. Όταν λέμε τα υπόλοιπα, τι εννοούμε, και αυτά που τους χρωστάνε από πέρσι? Γιατί υπάρχει ένας διακανονισμός, παραδείγματος χάρη, με τον Μπέλ, με τον Μποχωρίδο, που αφορά τα περσινά χρήματα. Τηρείται αυτός ο διακανονισμός? Αυτός ο διακανονισμός δεν τηρείται. Άρα, για να μην στοχοποιούμε μόνο τους παίχτες και τους αθλητές που το κάνουμε για προφανείς τους λόγους, για κάποιους συγκεκριμένους αθλητές, γιατί είναι μία αρεστόν μάνατζερ γενικότερα. Για να μην στοχοποιούμε λοιπόν τους παίχτες μόνο, να λέμε την πραγματικότητα, για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Έχω κάνει λοιπόν εγώ ένα διακανονισμό με σένα να σου πληρώνω αυτά που σου χρωστάω από πέρσι. Δεν τον τηρώ το διακανονισμό αυτό που σου χρωστάω από πέρσι τα λεφτά, και σε βγάζω και στη σέντρα γιατί κάνεις αποχή, και λέω ότι το κάνεις για ένα μήνα, ενώ είναι για δύο μήνες. Αποκτάς δικαίωμα προσφυγή σε μια εβδομάδα και σου λέω ότι δεν σε πληρώνω γιατί πλήρωσα το άρθρο 99. Το οποίο είναι μια υποχρέωση την οποία την ξέρω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, το οποίο δεν πλήρωνα μέχρι το Γενάρη, γιατί ήταν πληρωμένο το άρθρο 99, σωστά? Γιατί πήγε ο Λάσκαρης και το πλήρωσε για να μην πει φυλακή. Έτσι. Σωστά. Και στον πρώτο μήνα που χρειάστηκε να το πληρώσω, δεν τον πλήρωσα. Στο δεύτερο μήνα που χρειάστηκε να το πληρώσω, δεν το πλήρωσα. Στον τρίτο μήνα που έπρεπε να το πληρώσω για να μην. Πώς λέγεται, υπάρχει... για να μην εκπέσει το άρθρο 99 και χαθεί η ρύθμιση το δόσεων. Μπράβο, πλήρωσα τον έναν από τους τρεις την τελευταία ημέρα και λέω λοιπόν στον παίχτη ότι εγώ δεν σε πλήρωσα τα χρήματα που σου οφείλω, δεν σε πληρώνω τα περσινά που σου οφείλω και φτάσαι εσύ. Και έχω απέτηση εγώ από τον κάθε Kaiser και τον κάθε Bell που είναι Αμερικανοί παίκτες να πούν και να παίξουν. Και την ίδια στιγμή γίνεται και κάτι άλλο. Είναι λίγο άδικο. Οι Έλληνες είναι πληρωμένοι? Ο Μποχωρίδης που έχει λαμβάνει. Ο Μποχωρίδης που έχει λαμβάνει από πέρσι και μάλιστα κούρεψε και χρήματα για να τον βρίζουμε οι Αριανάρες όλοι, επειδή δεν βάζει, δεν παίζει καλά, είναι πληρωμένος? Ο Μποχωρίδης, ο Βλιώνης, ο οποίος επίσης ήταν από πέρσι και ο Έλληνας γκάρ στην ομάδα, γενικότερα υπάρχουν οφειλές προς τους παίκτες. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Βγάζουμε στη σέντρα τώρα τον έναν παίκτη, τον άλλον παίκτη, γιατί τους χρωστάμε δύο μήνες και κάποιους άλλους τους χρωστάμε και από πέρσι. Και φταίνει μάνατζερ. Σωστά? Δεν το... Περίμενε, άλλο θέλω να ρωτήσω. Η μάνατζερ που έχουν 8 μπαν πάνω στον Άρη με δεκαπλάσια λεφτά, δεν φταίνε? Γιατί τους δικούς τους παίκτες τους υμνούμε. Δεν φταίνε αυτοί οι μάνατζερ που έχουν 8 μπαν πάνω στην ομάδα, τα οποία θα πληρώνονταν τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Νοέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, και μη μιλάτε εσείς. Δεν ξέρετε τι κάνουμε εμείς για να τα λύσουμε, και από 6 γίνανε 8 τα μπαν. Κάποια στιγμή, τώρα που η ομάδα σώθηκε αγωνιστικά, θα πρέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο σωστά.
Γιατί τόσο καιρό κάνουμε κι εμείς τουμπεκί για να σωθεί η ομάδα. Αλλά αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Χθες βγαίνει ανακοίνωση από την ΚΑΗ, θέλω να μπούμε στο πληκτρολόγιο. Η ομάδα προπονήθηκε κανονικά. Και μου έρχονται μηνύματα και μας λένε ρε ψεύτες, γράψατε ότι κάνανε αποχή. Παίκτες, ορίστε, εδώ η ΚΑΗ έβγαλε ανακοίνωση ότι η ομάδα προπονήθηκε κανονικά. Και κάθομαι εγώ να εξηγώ πρωτομαγιάτικα στο φίλαθλο ότι φίλε, οι Αμερικανοί δεν προπονήθηκαν, οι τέσσερις, αλλά έγραψε η ΚΑΕ ότι η ομάδα προπονήθηκε κανονικά. Άρα ή οι Αμερικανοί είναι εκτός ομάδος ή κάτι άλλο συμβαίνει, ή κάποιος άλλος σας λέει ψέματα. Guess who? Κάποια στιγμή, Γιάννη, δεν γίνεται. Ξεχυλίζει το ποτήρι. Ξεχυλίζει το ποτήρι. Εννοείται και από τη στιγμή, όπως λες, Χρήσανθε, που πλέον το αγωνιστικό όχι απλά έχει περάσει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα, είναι πλέον εντελώς αδιάφορο από τη στιγμή. Και είναι ντροπή αυτό που λέω, από τη στιγμή που ο Άρης εξασφάλισε, ας πούμε, την παραμονή του στην Α1, γιατί ο στόχος αυτός ήταν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η ομάδα έπαιξε φέτος και φέτος, για να είμαι ειλικρινής, έπαιξε φέτος την ύπαρξή της. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αν μπορεί να αποτελεί στόχος η παραμονή για τον Άρη στην Α1, πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση, πρέπει να γίνει μετά μια γενική συνέλευση των μετόχων, να τεθούν επιτάφητος όλα τα ζητήματα, να έχουμε μια πλήρη εικόνα το πού βρίσκονται τα πράγματα όσον αφορά την ΚΑΕ και τη λειτουργία της, για να γνωρίζει και ο φίλαθλος του Άρη σε τι κατάσταση βρίσκεται το μπασκετικό τμήμα. Γιατί για να αποκρύπτουμε λεπτομέρειες και να μην φέρνουμε πράγματα στη δημοσιότητα τα οποία θεωρητικά μπορούν να κάνουν κακό, δεν είναι τακτική σε καμία των περιπτώσεων. Το θέμα είναι ότι δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο του Άρη. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ουσία. Από τον Αύγουστο του λέμε ό,τι να είναι. Λέμε για 1,5 εκατομμύριο που πληρώσαμε και είναι απλήρωτη. 1,5 εκατομμύριο που πληρώσαμε και πληρώνονταν το δημόσιο. Ήταν πληρωμένο το 99 και το δημόσιο. Και πραγματικά, πού δώσαμε το 1,5 εκατομμύριο? Τα μπαν δεν φύγανε. Η επέκταση τωρινή είναι απλήρωτη. Το δημόσιο ήταν πληρωμένο μέχρι τον Ιανουάριο. Πού πήγε το 1,5 εκατομμύριο που δώσαμε? Είναι σαν, να σου πω εγώ που πήγε, είναι σαν το η ομάδα προπονήθηκε, ενώ δεν προπονήθηκε. Έτσι είναι και το 1,5 εκατομμύριο. Γι' αυτό δεν έγινε γενική συνέλευση. Γι' αυτό και εκείνη τη μέρα που έβγαλε ο Ερασιτέχνης την ανακοίνωση, βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε εμείς θέλουμε να γίνει γενική συνέλευση, αλλά ο χώρος. Απλά δεν μπορούμε να μπορούμε είναι ο βέμα, δεν είναι ο χώρος. Ενώ στην πραγματικότητα δεν θέλουμε. Είναι σαν το αυτό που γίνεται με το παλέ. Είναι αδέρφια μας, είμαστε αδέρφια με τον Ερασιτέχνη. Αλλά ενώπιον του Βασιλιάδη μαλώνουμε για το πόσα λεφτά θα δώσει ο Ερασιτέχνης στην ΚΑΕ. Γιατί αυτό έγινε, να τα ακούσει ο κόσμος, ενώπιον του Υπουργού. Ενώπιον του Υπουργού ήταν η ΚΑΕ Άρης και ο Ερασιτέχνης Άρης και συζητούσαν ενώπιον του Βασιλιάδη αν θα πάρει 150, 120 ή 80. Και δεν τα βρήκανε κιόλας. Και πες μου εσύ, όταν ο Βασιλιάδης βλέπει την ΚΑΕ Άρης και τον Ερασιτέχνη Άρη, ενώπιον του, αντί να πάνε συντεταγμένα και να ζητήσουν, να απαιτήσουν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Να τους βλέπει να λέει 120, όχι 150, δώσε μας 80, όχι 110. Πες μου εσύ τι άποψη θα σχηματίσει για τον Άρη. Τι χειρότερη. Αλλιώς λέγεται, αλλά τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων. Και όσον αφορά αυτό που περιγράφεις, Χρήσανθε, με την συνάντηση που προηγήθηκε στο γραφείο του Υφυπουργού, είχαμε ουσιαστικά μια ανταλλαγή πυρών και μια επίρρηψη ευθυνών από την ΚΑΕ στον Αριστέχνη και του Μπαλίν. Αυτό έγινε ουσιαστικά, τουλάχιστον η δική μου πληροφόρηση αυτό λέει. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Από εκεί και έπειτα, οι αθλητές έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένο ότι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Εκμεταλλεύονται και αυτοί με τη σειρά τους το γεγονός ότι ο Άρης δεν μπορεί να τους διώξει. Αλλά από την άλλη, πήγες και πήρες παίχτες οι οποίοι προβλήθηκαν, κάναμε και αεροπλανικά τότε, ως παικταράδες και είναι πολύ κατώτεροι στην απόδοσή τους. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα, να κάνει μια αστοχία δηλαδή στην επιλογή ενός αθλητή.
Αυτό μπορεί να συμβεί επαναλαμβάνω στον καθένα και γίνει από πολλές διοικήσεις και μάλιστα μιλάμε για μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ εκατομμυρίων ευρώ που έχουν αποτύχει. Αυτό όχι τώρα ο Κάιζερ ή όπως τον λένε ή ο Μπέλ ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν τον θεωρώ και αποτυχημένο τον Μπέλ, ίσα ίσα. Τον άλλο, τον Μαγκή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεσαι συνεχώς. Είναι η ομάδα του Άρη, δηλαδή να λέμε ότι η ομάδα του Άρη είναι η συνεπέστερη. Επειδή δίπλα έχουν διαλυθεί. Και επειδή δίπλα έχουν διαλυθεί, λοιπόν, θα πρέπει και εμείς να λέμε: α, εντάξει, εμείς κοστάμε 2 μήνες, όχι 8. Αλλά εμείς έχουμε και το 99. Έχουμε και 8 μπαν. Δίπλα δεν έχουν μπαν. Δίπλα δεν έχουν μπαν. Γιατί δίπλα πάντα είχαν και άλλες βοήθειες. Αυτές οι άλλες βοήθειες δεν υπάρχουν στον Άρη όμως. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχουν στον Άρη. Μην βγαίνεις να λες ότι είμαστε ο συνεπέστερος και σου κάνουν αποχή δεύτερη μέρα τώρα οι παίκτες και τους δεν θα σου δώσω το 20% των οφειλωμένων, όχι των οφειλωμένων, του ενός μήνα. Το 1/5 του Μαρτίου τους είπαμε να τους δώσουμε δηλαδή. Το 1/5 του Μαρτίου. Εσύ τι θα έκανες? Δεν γίνεται αποδεκτό και αυτό το κατέστησαν σαφές τόσο οι διευθυντές και οι εκπρόσωποι του. Μα, ο κάθε εργαζόμενος θα το κάνει αυτό. 10 του μηνός, 10 Μαΐου, δικαίωμα προσφυγής αποκτούν. Θα αντιφάς το κεφάλι την προσφυγή, θα σου ζητάει και τα λεφτά του χρόνου. Γιατί όλα είναι διαιτητά συμβόλαια. 2 Μαΐου έχεις. Έχεις 2 Μαΐου. 10 Μαΐου, την Παρασκευή την άλλη, αποκτούν, κάνω λάθος, δεν αποκτούν δικαίωμα προσφυγής την άλλη Παρασκευή. Σωστά, ναι, συμπληρώνεται το χρονικό. Άρα τι θα κάνεις. Μπορεί ένας αθλητής να διεκδικήσει τα χρήματά του μέσω προσφυγής. Άρα ή θα τον πληρώσεις, άρα ή θα τον πληρώσεις για να μην κάνει προσφυγή και θα το έχεις τον επόμενο μήνα, έτσι. Σωστά. Ή θα τη φας και θα ζητάει και το επόμενο, και στον πάση αυτό το δικαίωμα ή μόνο στο ποδόσφαιρο είναι. Έχει το δικαίωμα να ζητά και το επόμενο χρόνο τα λεφτά. Μπορεί να αξιώσει φυσικά. Μπορεί να αξιώσει και το πόσο προβλέπει το επόμενο συμβόλαιο. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις, για να είμαστε σαφείς και να δίνουμε με λεπτομέρεια την πληροφορία, διαιτές συμβόλαιο κλειστό από τους ξένους παίκτες του Άρη, ναι, έχουν ο Λάκη Τζόνς και ο Μπορίς Νταλό. Ο Νταλό, του Νταλό μάλιστα είναι τέτοιο. Είναι διάρκειας τριών ετών. Οι υπόλοιποι Αμερικανοί ήταν στη διακριτική ευχέρεια του Άρη αν θα τους ενεργοποιήσει και το δεύτερο χρόνο του συμβολαιού. Ουσιαστικά ήταν ένα σημαίνα τα συμβόλαιά τους. Αλλά και πάλι μέσω της δικαστικής οδού, όπως είχε, για να φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, όπως είχε γίνει με την περίπτωση του Mike Jenkins, αν θυμούνται από την περίοδο 2016-2017, όταν ο Αμερικάνος είχε αποχωρήσει στα μέσα της σεζόν από την ομάδα, είχε ένα συμβόλαιο της τάξης των 220.000 ευρώ το χρόνο και είχε διεκδικήσει με την προσφυγή που είχε κάνει, είχε διεκδικήσει όλο το συμβόλαιο. Ένα ποσό δηλαδή που υπερεύαινε τις 400.000 ευρώ. Δεν τα ξέρω καλά του μπάσκετ. Θυμάμαι όμως, θα μου πεις σε ποια περίπτωση είναι, ενός παίκτη που έπρεπε να πάρει 30 χιλιάρικα. Ο Λάσκαρης τα έκανε αυτά, δεν τα έκανε ο Γουγγέλμος, έτσι να μην τα ισοπεδώσουμε κιόλας. Πρέπει να πάρει 30 χιλιάρικα, δεν του δώσεις 30 και του επιδικάστηκαν 230. Είναι η περίπτωση του Ντέβιν Μάρμπλ, ο οποίος έχει λαμβάνει 180.000. Α, εντάξει, 150 χιλιάρικα παραπάνω, σιγά μόνο, τα λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Εντάξει. Επειδή το είχε πάει ο Λάσκαρης με τον Τζαμπουκά ότι θα πάμε στα δικαστήρια το Μάρμπλ γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Αυτό το άλλος, και ο ψηλός είχε ένα παρόμοιο. Πώς το λέγα τον ψηλό? Ο Έρικ Μπάκνερ. Αυτός. Είναι. Και αυτός δεν είχε κάτι, μια παρόμοια κατάσταση. Απλά συμψηφίστηκε το ποσό του Μπάκνερ από την μεταγραφή που είχε πάρει στη συνέχεια στην Τουρκία. Καθώς είχε φύγει από τον Άρη και είχε συνεχίσει στην Τουρκία την καριέρα του και το ποσό που είχε δώσει τότε η τουρκική ομάδα είχε συμψηφιστεί και από τα 280.000 νομίζω συμβόλαιο που είχε ο Μπάκνερ είχε δώσει 250 η τουρκική ομάδα για να τον αποκτήσει, οπότε είχε μειωθεί περίπου στις 30.000 ευρώ το ποσό που του οφείλονται. Ναι. Και τώρα πόσο το οφείλονται? Και τώρα του οφείλονται άνω των 100.000 ευρώ. Α, ωραία. Δηλαδή πρόσεξε, τον αφήσαμε, έφυγε.
πήγε στην ομάδα, πήραμε τα λεφτά και αντί να μηδενίσουμε, το χρωστάμε τριπλάσια. Γίγαντες, φίλε, πραγματικά. Συγχαρητήρια. Αυτά βέβαια δεν είναι του Γουλιέλμου, είναι του προηγούμενου. Και όλα αυτά ερήμην, δικαζόταν υποθέσεις ερήμην του Άρη, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας εκπρόσωπος τουλάχιστον να υπερασπιστεί την ΚΑΕ. Λοιπόν, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Κάποιοι δεν την έχουν αντιληφθεί, έχω την αίσθηση. Κάποιοι επιμένουν να αποτελούν δεκανίκια. Δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν. Αυτή τη στιγμή, εμένα δεν με ενδιαφέρει κανένας παίχτης ή κανένας μάνατζερ ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπω ότι συνεχώς πράγματα τα οποία υπόσχονται δεν υλοποιούνται, και αυτό είναι το σημαντικό, και όχι μόνο δεν υλοποιούνται. Διαβάζω ανακοινώσεις που για μένα είναι ντροπιαστικές για τον Άρη, να λες ότι προπονήθηκε η ομάδα. Όλος ο κόσμος να καταλαβαίνει, ορίστε, προπονήθηκε η ομάδα. Ενώ δεν έχει προπονηθεί. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, δίπλα που έχουν διαλυθεί εδώ και κανένα τρίμηνο, βάλανε ο. Πώς τον λέγανε, ο Χάτσερ, τον λέγανε τον παίκτη του ΠΑΟΚ, που έφυγε. Ο Χάτσερ και ο Γκάρετ δεν συμμετείχαν στην προπόνηση. Το βάλανε. Θα μου πει είναι και. Εντάξει, έμπειρος ο Παναγιώτης αυτά τα θέματα. Φυσικά, να πω και κάτι. Δεν φταίει ο συνάδελφος. Ο συνάδελφος παίρνει μια ανακοίνωση. Αυτή θα ανέβασε καμία των περιπτώσεων και το ξέρω πάρα πολύ καλά και προσωπικά εγώ. Γιατί όταν είσαι υπεύθυνος επικοινωνίας, παίρνεις μια ανακοίνωση που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο. Δεν τη γράφεις εσύ. Δεν την επιλέγεις εσύ. Έτσι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Αλλά είναι αδιανόητο να λες η ομάδα προπονήθηκε, οι προπονητές και η ομάδα προπονήθηκαν, και να μην έχουν προπονηθεί 4 από τους 12. Οι 4 από τους 12. Αλλά η ομάδα προπονήθηκε. Τέλος πάντων. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τώρα πρέπει ο ερασιτέχνης Άρης να συγκαλέσει άμεσα γενική συνέλευση. Και δεν πρέπει να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να μαλώσει εντός εισαγωγικών τον Γουλιέλμο. Γιατί θα σου πει και ο Γουλιέλμος, φιλέ, ο μόνος που υπήρξε εγώ ήμουνα. Κανένας άλλος δεν ήρθε. Μόνο εγώ ήρθα. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι θα πρέπει να είναι συνεπής στους λόγους του. Θα πρέπει οι πράξεις του να ακολουθούν τα λόγια του. Όταν λοιπόν κάνεις έναν διακανονισμό με τον κάθε Μπέλ και τον κάθε Μποχορίδη και εικάζω ότι υπάρχουν ανάλογοι, δεν το ξέρω, εικάζω ότι υπάρχουν ανάλογοι διακανονισμοί και με τα υπόλοιπα παιδιά στην ομάδα που έχουν μείνει από πέρσι. Και με παίκτες χρήσανθε οι οποίοι έχουν αποχωρήσει κιόλας από την τους ομάδα. Τους αφήνω στην άκρη αυτούς, τους αφήνω στην άκρη. Τους αφήνω στην άκρη παρόλο που δεν πρέπει, τους αφήνω όμως στην άκρη. Εγώ σου λέω για αυτούς που είναι εδώ. Σωστά. Έτσι, τον Μπέλ τον ξεφωνίζεις γιατί έκανε το δίμηνο και ναι ρε φίλε έπρεπε να συναισθανθείς ότι ναι, αλλά γιατί δεν λες ότι ο Μπέλ έχει να παίρνει και από πέρσι. Για να το αξιολογήσω κατάλληλα κι εγώ. Μην τον βρίζω που ήμουν απλήρωτος στο Μάρτιο και κατευθείαν πήγες και έκανες προσφυγή, πήγες και έκανες αποχή. Δεν είναι ο Μάρτιος, είναι ο Μάρτιος και τα περσινά. Και αυτά είναι, τα ξέρουμε εδώ και καιρό. Απλά λες, άντε μην μιλάς η ομάδα, γιατί στο τέλος θα μας πούν κιόλας ότι δημιουργήσαμε και πρόβλημα στην ομάδα. Αυτό είναι το μυστικό. Από τη στιγμή που δεν είχε σταθεροποιηθεί το αγωνιστικό σκέλος, δεν γινόταν να τεθούν επιτάπητος όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά από τη στιγμή που έχει ουσιαστικά η σεζόν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή το παιχνίδι με το Ρέθινο είναι εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν έχει κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το βλέμμα πρέπει να είναι στην επόμενη μέρα της ομάδας και πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει αυτής της υποχρεώσης της, ούτως ώστε να μπει και πάλι σε ένα καθεστώς κανονικότητας. Και τα δείγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν γίνεται. Όλα αυτά τα ζητήματα βγαίνουν στην επιφάνεια πλέον. Έγινε Γιάννη. Να είσαι καλά. Ακολουθούμε το ρεπορτάζ και θα ενημερώνουμε σχετικά. Βέβαια. Καλά. Για οτιδήποτε προκύψει είμαστε εδώ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Αλλά υπήρχε ο Γιάννης Παραπονιάρης που είχε το νεότερο ρεπορτάζ και από τη σημερινή προπόνηση. Παναλαμβάνω, χωρίς τους Αμερικανούς για μία ακόμα μέρα. Η προπόνηση του Μπασκετικού Άρη. Θα πάμε στο break, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ξεκινήσαμε λίγο απότομα, αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις στο μπάσκετ. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, οτιδήποτε άλλο. Εγώ το θεωρώ υποκρισία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του και ας δούμε πώς θα πορευτεί η ομάδα. Υπάρχει μεγάλο μέτοχος στην ομάδα. Είναι αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να βρει λύσεις. Είναι αυτός ο οποίος καλείται να βγάλει την ομάδα από το τεράστιο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει και ας ελπίσουμε όλοι ότι θα το κάνει. Αλλά
για να είμαστε όλοι αρρωγοί στην προσπάθειά του, θα πρέπει να είναι και ο ίδιος ειλικρινής απόλυτα απέναντι όχι σε εμάς. Εμάς μας έχει γραμμένους κανονικά. Και έτσι πρέπει να μας έχει γραμμένους κανονικά και να κάνει τη δουλειά του απέναντι στον κόσμο του Άρη. Δεν γίνεται να απέχουν οι παίκτες και να βγάζει ανακοίνωση ότι η ομάδα προπονήθηκε κανονικά. Όταν 4 παίκτες και σήμερα δεν προπονούνται. Και οι διαρροές ότι είναι ένα μήνα ενώ είναι ένα χρόνο, όχι φυσικά από τα φετινά, από τα περσινά, επίσης δεν είναι η αλήθεια. Είναι κάτι άλλο. Και ότι κάποιοι Έλληνες παίκτες, είτε γιατί έχουν μεγαλώσει μέσα στην ομάδα, είτε γιατί είναι Έλληνες και αντιλαμβάνονται κάπως διαφορετικά τα πράγματα, δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά με τους Αμερικανούς, δεν σημαίνει και δεν αποτελεί άλοθη για τη στάση των Αμερικανών. Αυτά. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Να διαβάσω λίγο απλά το μήνυμα του 978 για τον μπάσκετ. Οι επικίνδυνοι της ΚΑΕ δήλωσαν το καλοκαίρι χωρίς λόγο συμμετοχή σε γελίο ευρωπαϊκό κύπελο. Τη διέσσεραν αγωνιστικά, έβγαλαν πανάκριβα διαρκείας χωρίς πλάνο. Και 779 νωρίτερα για το ποδόσφαιρο με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα. Χρόνια καλά με τύχη και υγεία. Ρεκαρίπ γιατί γκελάρεις, αφού σε πολλούς ενδιαφέρει. Γράφεις διαφέρει, φαντάζομαι, εννοείς το παραπάνω 5 ευρώ. Από Σούντγκρεν, Ματέο και αναπλάει γηπέδου και Ελυσίου. Μάλιστα. Ναι, είναι ένα θέμα το εισιτήριο, το οποίο σηκώνει μεγάλη κουβέντα και πάντα όταν υπάρχει οικονομικό στην μέση, υπάρχουν αρκετές παράμετροι που διαφοροποιούν τη φάση και την κατάσταση. Απλά εγώ θα πω το εξής. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα. Γιατί μονίμως ο κόσμος, και καλά κάνει ο κόσμος, κοιτάει την τσέπη του. Κοιτάει την τσέπη του. Και το 5 ευρώ αυτό, που αν το βάλουμε επί 2 και επί 3 για ένα ζευγάρι, γιατί τα παιδιά μπαίνουν δωρεάν, έτσι, μέχρι 12 χρονών, το 5 ευρώ αυτό για κάποιους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε στο πάρα πολύ σημαντικό σταματάει κάθε κουβέντα για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που παραδοσιακά θα γκρινιάξουν και δεν θα πάνε στο γήπεδο ακόμα και αν είναι τζάμπα. Δεν θα πάνε. Απλά θα μπουν να γκρινιάξουν γιατί το Facebook και τα λοιπά θέλουν να δημιουργήσουν μια αναστάτωση. Και υπάρχουν και οι άλλοι που παραδοσιακά σου λέει και αξιολογεί ότι 10 ευρώ πρέπει να είναι το εισιτήριο. Ποιος όμως θα το αξιολογεί αυτό, αν πρέπει να είναι 10 ή 15. Γιατί θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αν είναι 15, 20, 25, πόσο πάει με το συν 5 δηλαδή, θέλω 7.000 εισιτήρια για να πάρω ένα συγκεκριμένο ποσό. Αν είναι 10, 15, 20 και τα λοιπά, μείον 5 ευρώ, θέλω αυτομάτως 10.500 εισιτήρια για να πάρω τα ίδια χρήματα. Γιατί πολλοί λένε ότι αν έχει πιο φθηνό, θα έχει πιο πολύ κόσμο. Άρα θες 3.500 παραπάνω εισιτήρια με 10 ευρώ για να βγάλεις τα χρήματα που θα βγάλεις με τα 7.000 εισιτήρια. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο Άρης θα έχει στον αγώνα με την Ξάνθη τον μέσο όρο των εισιτήριων του, τα 9 τόσα, στα οποία μέσα είναι και διαρκείας. Πόσα εισιτήρια χάνει ή κερδίζει, για κάντε λίγο τους συσχετισμούς, γιατί για να βγει χαμένος οικονομικά, στο οικονομικό κομμάτι ξαναλέω, θα πρέπει να έχει κάτω από 3.000 εισιτήρια. Με 15 άρι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέει ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή. Λέει ότι παιδιά, για φέτος στέγνωσα. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Είτε μας νοιάζει, είτε δεν μας νοιάζει. Είτε μας ενδιαφέρει, είτε δεν μας ενδιαφέρει. Μας το λέει όμως. Τρώει και τη σφαλιάρα με τον Ατρόμητο που ανοίξαν οι ουρανοί και εκεί που περίμενε κόσμο φυσιολογικά με τη, έτσι όπως έγινε η κατάσταση και τα 3.500 εισιτήρια πόρτας που είχε, 4 περίπου 3.800 από 3.900 πόσα ήτανε, όχι ήταν πολλά, ήταν πάρα πολλά, ήταν εξωπραγματικά πολλά για αυτό το γήπεδο με αυτή τη βροχή. Και σου λέει, αδειοδοτήσεις έχω,
Μεταγραφές έχω. Ματέο θέλουμε. Σούντγκρεν θέλουμε. Συμβόλαια να πληρώσω έχω. Συμβόλαια να πληρώσω έχω. Πρέπει να πάρω κάνα πενιντάρι παραπάνω. Γιατί αυτή είναι η διαφορά. Να βάλω άλλα 150 εγώ. Να πάρω άλλα 200-300 τα τηλεοπτικά. Να φανώ συνεπής. Να μην έχω προβλήματα. Είναι ξεκάθαρο το σκέφτεται έτσι. Από εκεί και πέρα η κουβέντα μπορεί να πάει και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Και με το 5 ευρώ δεν σώθηκες. Να ανταμείψεις τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα υπέρ του 10 ευρώ. Υπάρχουν και πράγματα όμως υπέρ του 15 ευρώ. Πέρα από το οικονομικό, γιατί όταν μιλάμε για τον Καρυπίδη, πλέον αποδεδειγμένα έχει βάλει πολλά χρήματα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει πλέον αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με Β και Γ εθνικές. Και θα βάλει κι άλλα. Δεν ξέρω αν θα βάλει κι άλλα ή οτιδήποτε άλλο. Ας πάει στους ομίλους του Europa League να πάρει κιόλας πίσω από αυτά που έβαλε. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Διαβάσατε τη συνέντευξη του Γιώργου Παζαρτζίδη πριν λίγες μέρες στην αίρεση. Ο άνθρωπος είπε ότι θα μπει πάνω από 1 εκατομμύριο για το γήπεδο. Εντάξει, επιλογή του είναι. Επιλογή του είναι. Δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι δικαιολογία, είναι επιλογή του. Κάποια όμως υποχρεωμένη θα κάνει και από την UEFA. Πρόσεξε τώρα. Εδώ λοιπόν, ξεκάθαρα, υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το οικονομικό. Υπάρχει κάτι άλλο για μένα. Πρέπει να αποφασίσουμε οι Αριανοί αν είμαστε Άρης ή κάτι άλλο. Ή θα είμαστε σε όλα Άρης, στα καλά και στα άσχημα, ή θα είμαστε Άρης στο Ματέο, μεταγραφές, γήπεδα, στόχους, τηλεοπτικό συμβόλαιο, φανέλα, απαιτήσεις και λεβαδιακός στα εισιτήρια. Δεν γίνεται να είμαστε Άρης με 10 ευρώ εισιτήριο και την ίδια στιγμή η απαίτησή μας να είναι αγόρασε το Ματέο. Γιατί αυτός που έχουμε για μεγάλο μέτοχο δεν μπορεί. Εμένα αυτό μου δείχνει. Ότι δεν μπορεί να δώσει 1, 100 και 10 ευρώ. Μπορεί να δίνει 500 και 15 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν εμείς θέλουμε τώρα να δίνει 1 και 10 ευρώ, είναι κάτι άλλο. Αλλά το θέλω το δικό μας, το ιδανικό θα ήταν αυτό. Α, ο Σαββίδης. Του νοιάζει. 500 χιλιάρικα φιέστα. Έχεις έναν τέτοιο? Όχι. Να βρεις, θα σου πει κάποιος. Δεν με νοιάζει, να βρεις. Και να ανοίγουμε τις πόρτες, ναι. Αλλά δεν βλέπουμε πόσο είχε το εισιτήριο με το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πόσο είχε το εισιτήριο στην 4? Α, ήταν φιέστα, θα σου πει εκεί. Τι ήταν λοιπόν? Ένας ειδικός λόγος. Στη φιέστα δηλαδή, αν είχαμε φιέστα, θα δεχόμασταν να μπει 20 ευρώ το εισιτήριο? Το ίδιο πράγμα θα λέγαμε. Καλά ρε, θα έρθει ο Αριανός να γιορτάσει και τα λοιπά και το βάζει 20 ευρώ το εισιτήριο? Άκρη όμως με αυτό δεν βγαίνει. Πρέπει να αποφασίσουμε. Πού είμαστε? Θα οριοθετήσουμε το οικονομικό προς όφελός μας ή το οικονομικό προς όφελός της ΠΑΕ? Η αλήθεια λοιπόν και η δική μου άποψη είναι κάπου στη μέση. Το λάθος λοιπόν φέτος της ΠΑΕ είναι ότι ενώ έχει βγάλει και έχει χαράξει μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική και στην αρχή της σεζόν είπε 10 ευρώ τα πέταλα, 15 στα ντέρμπι, επιλέγει στα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια, από τη μία χαρίζει το εισιτήριο στα παιδάκια που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πάει να βγάλει τη χασούρα από κάπου αλλού. Γιατί έχει ανάγκη τα χρήματα. Εκεί είναι το λάθος. Δεν είναι το λάθος στο 15 ευρώ αυτό καθ' αυτό. Το πιο εύκολο είναι να κάνουμε λαϊκίστικη πολιτική αυτή τη στιγμή. Να πούμε τι 10, 5, τζάμπα, άνοιξε τις πόρτες να μπουν όλοι μέσα. Που εκεί έχει θέμα. Γιατί μπαίνουν πολύ τζάμπα μέσα. Το σωστό λοιπόν είναι να αξιολογήσει η ΠΑΕ και να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει την επόμενη σεζόν. Να οριοθετήσει τα χρήματα που απαιτούνται για το διαρκείας στη σούμα των χρημάτων που θα δώσει κάποιος τη θύρα 3, τη θύρα 1
να έχει φθηνότερο εισιτήριο από ότι το μεμονωμένο εισιτήριο, να οριοθετήσει τα χρήματα που θα έχουν τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και φυσικά από εκεί και πέρα το, η Ευρώπη και το κύπελλο είναι κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να το αξιολογεί ανά παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα θα είναι διαφορετικό αν πέσεις με την United. Αυτό θα φθηνό εισιτήριο και θα δείξουμε 3 γκολ. Και είναι διαφορετικό αν παίξεις με τη Liverpool. Ναι. Φυσικό είναι εκεί. Αλλά στο πρωτάθλημα θα πρέπει να υπάρξει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός. Γιατί αυτό δεν ήταν σχεδιασμός φέτος. Αλλά όταν ασκούμε κριτική για το 10 ή το 15, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Και εδώ εμένα ξεκάθαρα μου λέει η επιλογή του Καρυπίδη ότι παιδιά, εγώ έχω βάλει όσα έχω βάλει, βάλτε και λίγο πλάτη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Χρειάζομαι έξτρα έσοδα. Αυτό μου λέει. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν μου το έχει πει στο τέτα-τέτ. Αλλά αν κάνει με το καλό συνέντευξη τύπου όπως φημολογείται ότι θα κάνει, δεν έχει ανακοινωθεί, μετά το μάτς με την Ξάνθη, θα είναι μια ερώτηση αυτή. Εγώ το βλέπω στην τελική ως Αριανός και λέω τι θέλω. Έχω απέτηση να βγαίνω Europa League, να πάρω το κύπελο. Άρα τι σημαίνει αυτό. Να κρατήσω τον Βέλεθ, να κρατήσω τον Κουέστα, να κρατήσω τον Ματέο, να κρατήσω τον ένα, να πάρω τον άλλον, να έρθει ο Λάρσον, να παίξω Μπρούνο Γκάμα, να μείνω την κοινή. Αυτή με 10 ευρώ δεν, παιδιά. Δεν βγαίνει με 10 ευρώ. Δεν θα μπορούμε να τους έχουμε. Θα πει κάποιος, μεγαλομέτοχος είναι να πληρώσει. Σου λέει και ο μεγαλομέτοχος, έχω να βάλω 5. Όχι 10. Να αλλάξουμε μεγαλομέτοχο, θα σου πει κάποιος έξυπνος. Να φέρουμε τον Τόμ Παπαδόπουλο, παραδείγματος χάρη, όπως λέγαμε πέρσι. Που έκανε και χορηγία. Και βλέπετε τι γίνεται δίπλα. Γιατί ξέραμε εμείς ότι ο Τόμ είναι πιο ισχυρός από τον Καρυπίδη. Και κάτι άλλο γινόταν και δεν ήθελε να τη δώσει την ομάδα. Τώρα δίπλα μείον 3. Ούτε την επιτήρηση περνάει. Μείον 3. Απλήρωτοι παίκτες. Δεν πληρώνω τα παλιά. Δεν πληρώνω τη διαφορά τα 300 ευρώ. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος που δεν κρύβεται κάτι από πίσω, που δεν τον έχει στείλει κάποιος άλλος, δεν είναι φυτευτός και μπορεί και μοιράζει 50, 60, 70, 80, 90 και 100 εκατομμύρια χωρίς να έχει άλλες δουλίτσες στην Ελλάδα μας, χωρίς να έχει μία ανοιχτή κάνουλα από κάπου που να έρχονται λεφτά συνέχεια, που ενίοτε κλείνει κιόλας αν είναι από το νησί της Αφροδίτης και χρειάζονται διάφορες πωλήσεις για να ανοίξει η κάνουλα, που δεν έχει πολιτική εξάρτηση αλλά γουστάρει να έρθει και να βάλει μια 50 εκατομμύρια στον Άρη, πείτε παιδιά ποιος είναι, να πάμε να του κάνουμε όλοι μαζί πίτσες από το Mr. Gold δώρο. Γιατί ο Mr. Gold μπορεί να εξυπηρετήσει τους πάντες με τις πίτσες του. Πείτε παιδιά να μαζευτούμε όλοι μαζί σε αυτό, να πάμε να τον αρχίσουμε στις πίτσες. Με μανιτάρια, με απόλα, με μαργαρίτα για όσους δεν θέλουν να φάνε αλλαντικά, ό,τι γουστάρετε. Υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο. Με σοκολάτα έχει ο Mr. Gold. Και σοκολάτα, εγώ θα στο πάω αλλού. Αν ο Καρυπίδης είχε τα λεφτά των τζαμπατζίδων από τα φετινά παιχνίδια, μπορεί να μην ανεβάζει τα εισιτήρια με την Ξάνθη. Μπορεί πάλι να τα ανέβαζε. Γιατί και οι διοικήσεις. Άκου λίγο. Και οι διοικήσεις, ρε φίλε. Έβαλε φέτος, δεν ξέρω πώς έχει βάλει φέτος ο άνθρωπος από την τσέπη του. Αντί πες ότι έβαλε 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω πώς, εγώ στο λέω τυχαία. Αν μπορούσε να έβαζε μισό, θα έβαζε το μισό. Και αν μπορούσε να μην έβαζε τίποτα, δεν θα έβαζε τίποτα. Καταλαβαίνεις. Και οι διοικήσεις έτσι σκέφτονται. Φυσιολογικό είναι. Αλλά η πλάκα είναι ότι όλοι εμείς μιλάμε για λεφτά δικά του. Είναι λίγο περίεργο. Ίσως η νοοτροπία του κόσμου έχει μείνει λίγο στα χρόνια της λέσχης, τι να σου πω, δεν ξέρω.
που ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση και είχε ξεσυνηθίσει ο Αριανός από την παρουσία ενός μεγάλου μετόχου. Είναι και αυτό ένα δεδομένο. Τι να κάνουμε. Ο φίλος. Η ΚΑΕ Άρης σήμερα στην ανακοίνωσή της για την προπόνηση έγραψε ότι απόντες ήταν οι Γκάρι Μπέλ, Γκάρι Μαγκή, Μάικλ Κάιζερ και Ραμόν Χάρις. Με χρονοκαθυστέρηση. Τι? Με χρονοκαθυστέρηση. Όχι, ρε φίλε, γιατί κατάλαβαν ότι χθες κάναν γκέλα. Η ομάδα λέει προπονήθηκε και λείπαν οι τέσσερις. Η πρώτη είναι η τελευταία φέτος. Επικοινωνιακά. Ο φίλος ο Νικηφόρος λέει: καλησπέρα σας. Μία λύση είναι του χρόνου να πάρουν αυτοί που μπορούν και δεν πήραν φέτος διαρκείας να μην έχουν ούτε τα 5 ευρώ ούτε τίποτα. Η ομάδα Παύλα Καρυπίδης θέλει βοήθεια, δεν είναι κακό αυτό. Όσοι μπορούν να έρθουν και να βοηθήσουν. Μάλιστα. Και ο φίλος ο Αντώνης λέει: θα φέρω εγώ, λέει, τις πίτσες, λέει, κατά τις 8 παρά μήνυμα σας. Μάλιστα. Ο φίλος Αντώνης Αργιανός που χαιρέθηκε την άλλη φορά και έφερε τις πίτσες και έλειπες. Πρώτο θα σε στείλω εσένα να δω με τα 50 εκατομμύρια. Αντώνη, μαζί θα πάμε. Λοιπόν, πάμε στο break. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air. Επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος και όσοι στην ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές οι γραμμές πλέον 2-3-10-27. 8-8-8 μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα για να συζητήσουμε για τα εισιτήρια, για το μπάσκετ, για την επόμενη μέρα, για ό,τι θέλετε εσείς. Μετά από μια εβδομάδα ξεκούρες φαντάζομαι και για εσάς, μπαίνετε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς και σε αυτούς που είχαμε συνηθίσει πριν τη μεγάλη εβδομάδα που μας έχει πάει λίγο πίσω, είναι αλήθεια, όλους μας. Ανοιχτές λοιπόν οι γραμμές μέχρι και τις 7 για να τα πούμε και να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Θα δώσουμε συνέχεια, πούμε και 2-3 πραγματάκια και για το αγωνιστικό του επερχόμενου αγώνα, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει αύριο περισσότερο, γιατί ο προπονητής του Άρη σήμερα δεν έδειξε πολλά στην προπόνηση και όσον αφορά την εντεκάδα που θα χρησιμοποιήσει, έχοντας πάντως δεδομένες απουσίες να διαχειριστεί για το παιχνίδι με την Ξάνθη. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, εγώ είμαι. Εσείς είστε, γεια σας. Θέλω να ακούει ο Χρύσαδος. Ακούει, εδώ είναι. Τον έχω κρίνει, καταρχήν τον έχω δηλώσει ότι είμαι φαν του. Φαν. Ναι. Εσύ σημαίνει τα λέτε αυτά. Ναι. Και επίσης τον παραδέχομαι ότι έχει ένα χαρισματικό λόγο. Ναι. Αλλά η ανάπτυξή μας μέσα στα θέματα, το τι κάνει ο Καρυπίδης και πόσο θα βάλει το στήρια και πόσο αν θα βγει και δεν θα βγει, εμένα τουλάχιστον μέχρι τώρα με έχει εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Δηλαδή ξέρει, νομίζω ότι ξέρει τι κάνει. Ας μην τον κουράζουμε τον άνθρωπο. 15, 10. Εφόσον είμαστε αργανοί, όπως αυτός ο ίδιος το λέει, ο Χρήστος δηλαδή, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το αποδεχθούμε εφόσον είμαστε αργανοί. Από εκεί και πέρα όμως, τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια και ίσως να ξέρει αυτός πολλά πράγματα. Εγώ όμως εκείνο που ξέρω είναι ότι όλοι φωνάζαν και γκρινιάζαν και λέγανε ότι τα Χριστούγεννα θα μας φεύγαν οι μισοί παίχτες και θα διαλύαμε. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, απέναντίας ενισχυθήκαμε. Και πάλι θα είναι σχεδόν. Και εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης ξέρει τι κάνει. Που βασίζεται δικό του θέμα. Αλλά αν κρίνει ότι το εισιτήριο πρέπει να πάει 15, θα το πληρώσω, ρε φίλε, και θα πάω. Και ας παίρνω μια μικρή συνέξη. Αυτά θέλω να πω για τον Χρήστατο. Αν είναι δυνατόν, ο λόγος του είναι χαρισματικός, αλλά λέει πολλά. Λιγότερα λοιπόν να λέει για τον κύριο Καρυπίδη και ας τον αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Αυτά και γεια σας. Εγώ σας ακούω τώρα. Αν θέλει να απαντήσει τίποτα άλλο. Γεια. Είμαι υπό κι άλλα. Πολλά. Γεια σας. Πολλά λες. Πολλά λες. Επόμενος. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Έλα, Κώστα. Ο αντιδραστικός. Είναι να μη σου βγει το όνομα, έκανε το μάτι. Αλήθεια, αλήθεια λες. Λοιπόν, είμαι αντιδραστικός τώρα, εισιτήρια είναι αυτά. Όχι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχει δύο πλευρές το νόμισμα. Ένα. Δεν είναι ούτε τραγικό το ποσό, το 15 ευρώ, αν πούμε για τα πέταλα, αλλά δεν είναι και λίγο.
Σου είπα, έχει αρκετές παραμέτρους. Ναι, εγώ θα προτιμούσα σε αυτή τη φάση να γέμιζε το γήπεδο παρά να έχει άδεια καθίσματα με αυξημένο εισιτήριο. Θεωρείς ότι υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν πολλοί που για το 5 ευρώ θα, δεν θα πάνε στο γήπεδο. Εγώ το σκέφτομαι. Ναι. Και δεν είναι το 5 ευρώ ότι θα με καταστρέψει φυσικά. Είναι το γαμότο, με συγχωρείς που λένε. Γιατί οι εγκαταστάσεις του γηπέδου δεν είναι αυτές που μπορούν να σε πείσουν για το 15 ευρώ. Και δεν είναι οι προθέσεις του καρυπτήριου. Κάτσε να στο γυρίσω. Δεν είναι προθέσεις του. Πώς λοιπόν οι εγκαταστάσεις, πώς οι εγκαταστάσεις θα γίνουν εδώ στο 15 ευρώ. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αφού θέλουμε λοιπόν επένδυση, επενδύουμε και παίρνουμε τα χρήματα μας πίσω. Δεν ζητάμε πρώτα να μας δώσουν τα χρήματα για να κάνουμε. Ναι, τι εννοείς. Μα πρώτα έχει επενδύσει. Μιλάμε για 6, 7, 8 εκατομμύρια. Αυτός λέει, μπορεί να λέει 10-12 βέβαια. Όχι, μιλάω για τις εγκαταστάσεις. Μα ήδη δεν έγινε αυτό. Έχουν πέσει 6-7 εκατομμύρια στο γήπεδο. Μισό λεπτό. Εσύ δηλαδή, συγγνώμη, θα διαχωρίσεις τα λεφτά που βάζει σε εγκαταστάσεις και μη. Όχι, απλά λέω ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο, αυτή τη στιγμή ίσως για αυτό το μάτι της Κυριακής, μπορώ και να το ξεχωρίσω. Θα μπορούσα και να το ξεχωρίσω. Εγώ λέω ότι είναι ξεκάθαρο, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι παιδιά, δεν έχω άλλα. Θα βοηθήσει ο κόσμος, Χρήσανθε. Δεν είναι ότι δεν θα βοηθήσει. Και το 15 μπορεί να το βάλει και 20 ευρώ αν παίξουμε καλή ομάδα και δεν θα πει και κανένας τίποτα. Και κανένας δεν θα βάλει. Στην Ευρώπη μπορεί να το βάλει. Προϊόν, αλλά το προϊόν πρέπει να το βλέπουμε συνολικά ως πακέτο. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι γι' αυτό, τα πάντα μέσα. Γι' αυτό είπα λοιπόν ότι πρέπει να κάνεις μια στρατηγική για το καλοκαίρι και για τα εισιτήρια και για την μπουτίκ. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι έχει δύο αναγνώσματα. Δεν είναι ούτε τα μαγαζιά, μεγάλο, βέβαια δεν είναι δικά του. Μικρό. Τα μαγαζιά δεν είναι δικά του. Θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα. Εκεί είναι ο ΑΣ. Και αλφα το γήπεδο δεν είναι δικό του. Και βάζει άνθρωπο. Κάτσε εδώ, έχει βάλει ο κύριος Ζαζαρίδης πόσα χρήματα για να φτιάξει τα μαγαζιά. Ακριβώς. Και αν δεν άκουσα και, και λάθος, του Πανιωνίου το χορτάρι, που θα μπει η ίδια εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, με τη δικά μας, το πληρώνει η νομαρχία, η περιφέρεια. Δεν το ξέρω αυτό που. Ναι, που κάνε λες. Μια έρευνα να δεις. Ενώ το πήρε το Καρυπίδης. Ξέρω ότι ο Καρυπίδης έχει κάνει κάποιες κινήσεις προκειμένου να, και το ρωτήσαμε και στον κύριο Θάνο που τον φιλοξενήσαμε πριν το Πάσχα, ώστε να ενταχθεί ο Άρης σε κάποιες τέτοιες, σε κάποια τέτοια παρεδώσε. Απλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Το γήπεδο είναι του Ερασιτέχνη Άρη. Ο Ερασιτέχνης Άρης έχει τα γνωστά θέματα, προβλήματα, τα γνωστά, χρέη, ναι, κτλ. Ναι. Ό,τι υπάρχει με χρήμα από το δημόσιο ή οτιδήποτε άλλο, μπλοκάρεται. Άρα πρέπει, έχεις και εκεί ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσεις. Άρα πρέπει να είναι χρηματοδότηση από σένα. Είναι πολύπλοκη η φάση. Για το συγκεκριμένο τουλάχιστον παιχνίδι, περίμενα, πιο πολύ σημειολογικά το λέω έτσι, όχι ότι θα φτιαχτεί κανένα ή να καταστραφεί από αυτό, το γήπεδο να είναι γεμάτο, να είναι μια τιμολογιακή πολιτική μεταστήρια που να είναι γεμάτο. Πάλι αυτό θα προτιμούσα εγώ, έτσι. Και να σου πω και κάτι, ας κάνουμε μια υπέρβαση, ρε παιδί μου, σε αυτό το παιχνίδι, τα παιδάκια της και αλλιώς μπαίνουν δωρεάν. Ναι, να... Κοίταξε να δεις, εγώ να μιλήσει ο καθένας για την πλάτη του, εγώ προσωπικά κάνω υπέρβαση σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Έπρεπε να πάρεις διαρκείας λοιπόν. Ναι, εδώ σου λέω άλλα, εντάξει, μου λες για τα διαρκείας. Εκεί βέβαια θα πω το εξής. Εκεί λοιπόν η ΠΑΕ οφείλει από τώρα να βρει έναν τρόπο με τις κάρτες να εξυπηρετήσει. Γιατί είναι διαφορετικό για μένα, για σένα να δίνουμε 15 ευρώ το μήνα και είναι διαφορετικό να παναδώσουμε 150-200 μπραφ. Ακριβώς, και θα πρέπει κάποια στιγμή να το δει συνολικά ως πακέτο. Δηλαδή ένα διαρκείας έχει και κάποια άλλα μαζί του ίσως. Δεν είναι μπέζο βλέπω ένα μάτς. Έχει κηλικία, έχει 1002, έχει μαγαζιά, έχει 1002 που πρέπει να τα εκμεταλλευτούν. Ας δουν, υπάρχουν οι άνθρωποι για να το δουλέψουν. Να είσαι καλά. Έγινε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Όπως έλεγε και ο Λόντσαρ, καλή πάτσκα. Καλή πάτσκα. Σωστά. Αυτό δημήθηκε. Ε, καλά. Εγώ πάλι είμαι αντιδραστικός από την άλλη μεριά. Ναι. Τι, εσύ θες 20 ευρώ. Όχι, δεν θέλω 20 ευρώ. Θέλω όταν ξεκινάει η Β' Εθνική, να πας να δώσεις και 20 ευρώ όλη τη χρονιά στην ομάδα, αν με δώσεις 0. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Ήταν Β' Εθνική. Μα τον Άρη τον ενισχύεις για αυτό που περιμένεις. Δεν μπορεί όταν έρθει αυτό που περιμένεις να χαίρεσαι και να στείνεσαι στην ουρά, αλλά πριν έρθει αυτό που περιμένεις να είσαι απογοητευμένος να κάθεσαι σπίτι σου. Ναι. Πώς θα προκαλέσεις την εξέλιξη, δηλαδή δεν νιώθουμε ότι συμμετέχουμε σε αυτό. Όχι.
Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν χρήματα. Υπάρχουν άνεργοι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό τους διαχώρισα. Είπα ότι για αυτούς που το 5 ευρώ κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, δεν μιλάω φυσιολογικό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος λοιπόν όμως, ο οποίος θα δώσει το 10 ευρώ άνετα, πριν το 10 ευρώ θα πιει για ένα καφέ. Α, πει να σα, δεν τρώω και ένα διπλό πιτόγυρο. Δεν μπορεί αυτός ο ίδιος στα 15 να θυμώσει και να μην το μη φας το γύρο, ρε φίλε. Όχι. Δεν μπορεί να παίζουμε τώρα. Μπορείς να φας και το γύρο και όλα. Μπορείς να τα βολέψεις άμα θες. Δεν μπορεί να χαλάσει ο ψυχισμός μου επειδή μου έκανε το 10-15. Ίσα-ίσα μου δίνει ένα καμπανάκι ότι με χρειάζεται και αυτό πρέπει να λειτουργήσει σαν κίνητρο και όχι αποτρεπτικά. Προφανώς η ομάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάποια ρευστότητα. 30-40 όσα είναι, έστω και τα λίγα παραπάνω. Αυτό δεν μπορεί να σε αποθαρρύνει. Πρέπει να σε κάνει να θες να είσαι πιο κοντά. Δηλαδή είναι μια παραφιλολογία τώρα που δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, αλλιώς είναι κάτι που το έχω ξαναπεί, είναι άχαρο, να γίνουμε ΠΑΟΚ. Γιατί στο ΠΑΟΚ έχει πιο φθηνά εισιτήρια, γιατί βάζει άλλο τα λεφτά, αν θέλετε να είμαστε καλοπέρασα. Δηλαδή, ο Άρης είναι δίνω κάτι από το υστέρημά μου. Δίνω ένα κομμάτι από μέσα μου. Δεν θα το έλεγα το πιο φθηνά εισιτήρια. Παρατηρώντας τις τιμές που έχουν στα τελευταία παιχνίδια. Πιστεύω ότι αναλογικά και με το μεγαλομέτωχο που έχουν, με το μετοχικό κεφάλαιο που έχουν, με τα μάτς που έχουν, νομίζω ότι στην τελική βγαίνει πιο φθηνό. Αλλά άστο. Ναι, ότι δεν βγαίνει πιο φθηνό γιατί είχε και τα ευρωπαϊκά μέσα. Ναι. Αναλογικά το διαρκείας. Τα μεμονωμένα του δεν είναι πιο φθηνά. Τώρα αν θέλουμε να πάμε σε μια άλλη διαδικασία, να τα αγοράζω εγώ και να τα παίρνεις εσύ, υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Αλλά αυτό ακριβώς δεν θέλουμε στον Άρη. Ναι, αυτό ακριβώς δεν θέλουμε όμως. Δηλαδή, ή το θέλουμε. Δεν μπορούμε, κοίταξε, ονειρευόμαστε όλοι την κλήρωση, έτσι. Ναι. Και θέλουμε μια ομάδα που θα έχει σεντερφόρ 25 Ιουλίου 26. Ναι, αλλά πώς θα γίνει τώρα. Όχι μόνο σεντερφόρ. Θέλει και έργα στο γήπεδο, θέλει και δεξιμπακ. Βλέπεις και ότι τα έργα. Πρόσεξε, τα έργα δεν τα βάζουμε στον ισολογισμό. Λέμε οι παίκτες φθηνοί είναι. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι ο Άρης φέτος έχει μπει μέσα πάνω από. Εγώ θα πω 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι, είναι υποχρέωση του Καρπίδη. Είναι, αλλά μέχρι πότε. 1,5 δεν είναι, αλλά ένα είναι. Ένα δεν είναι, δεν μπορεί να μην είναι. Πώς γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, αν πας μια μέρα να περάσεις έξω από το Χαριδάου και να δεις πόσοι δουλεύουν, τι πρέπει να γίνει, λες καλά. Ρε, αυτό το πράγμα θέλει 20.000 ευρώ τη μέρα για να κρατηθεί. Όχι μόνο αυτό. Τα τουρνικέ μόνο βάλε. Δεν υπολογίζει ο κόσμος. Καταλαβαίνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όντως. Ναι, το καταλαβαίνω. Ακούγεται άχαρο και εγώ όταν είδα την ανακοίνωση είπα όχ. Αλλά είπα όχ κυρίως γιατί θα προκληθεί αυτή η κουβέντα. Κοίταξε, η κουβέντα έχει προκληθεί, αλλά δεν είναι εφάμιλη προηγούμενων συζητήσεων. Τι εννοώ, ότι υπάρχουν και πολλές φωνές που λένε που μιλάνε με τον τρόπο που μιλάς εσύ. Αυτό αν γινόταν πέρσι, θα ήταν 90-10. Εγώ βλέπω ότι έχει ισορροπήσει λίγο αυτό και αντιλαμβάνεται ο κόσμος σιγά σιγά. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Το μόνο δυσάρεστο σε όλο αυτό είναι ότι δείχνει ότι ο Καρυπίδης έχει την ανάγκη μας πιο πολύ από όσο θα ήλπιζα να την έχει. Βέβαια, εμείς λέμε όλοι ρωτάν πού τα βρίσκει. Στον τέταρτο χρόνο είμαστε, έτσι. Και μετά από ναι. Β' και Γ' εθνικές. Ναι, θέλω να πω ότι αυτός δεν είστε τώρα για να πούμε εντάξει, ας βάλει αυτός τα λεφτά. Είναι ότι έχει ήδη χάσει. Θα σου πω το εξής. Αν δεν έβαζε για το Ρίσιο και το Βικελίδη στο καλοκαίρι. Ναι, θα ήταν 10 ευρώ το εισιτήριο. Δεν μπορεί να μην βάλει όμως εσύ. Γιατί πραγματικά αυτό που φυσικά παντελή, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να πάρω. Παίρνω ένα παίκτη του 7. Εγώ παλεύω να τον κάνω του 7,5. Αυτό είναι το κέρδος του Άρη. Εάν τον φέρω σε μια ομάδα που όλα είναι υποβαθμισμένα, θα παίξει 6. Έτσι είναι. Δηλαδή χάνω την αξία αυτών που Όχι έχω. Όχι μόνο αυτό. Και πρέπει να κάνει κι άλλα. Πρέπει να κάνει να φυσικά βελτιωθεί η μπουτίκ, να βελτιωθεί το γήπεδο, να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις. Να πάρουμε αυτά τα περίεργα που μετράνε οι παίκτες, πώς τα λένε εσύ, Παπαδόπουλε. Αυτά τα που μετράνε, που τα τρεξίματά τους, αυτά να επανέρχεται πιο γρήγορα. Μηχανήματα αποκατάστασης που είναι ακριβά. Με αυτά δεν τα υπολογίζουμε. Εμείς νομίζουμε μόνο Ματέο και την κοινή είναι. Η συνεργασία με τη Smart Physio τέλειωσε. Ναι. Έχει εδώ και λίγους μήνες που έχει ολοκληρωθεί. Θα αντικατασταθεί, θα κάνει. Θα Για ράνει, την ώρα όχι. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Θέλω να πω είναι τόσα πολλά. Και πρέπει να μην χάσουμε την αισιοδοξία μας τώρα επειδή μπήκε ένα 5 ευρώ παραπάνω. Θα γίνουν πιστεύω πολύ καλά πράγματα στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε όλους τους παίκτες που ονειρευόμαστε. Επίσης δεν ξέρω αν τον Μπερτόλιο που θέλουμε τον θέλουμε γιατί θα φύγει ποιος ακριβώς. Τον θέλουμε τον Μπερτόλιο. Δεν νομίζω ότι τώρα αν τον θέλουμε. Σωστά το λες. Αν τον θέλουμε. Θα δούμε. Μετά την Ξάνθη θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό. Εντάξει. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ είμαι. Όχι, ο άλλος. Επειδή είχα και τα ακουστικό στο αυτί μου και ναι, άκουγα δύο φορές τη φωνή μου γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε υπολογίσει πόση θα είναι η διαφορά από αυτό το ταλιράκι. Τι εννοείς? 25.000, 30, πόσο θα είναι? Ανάλογα με τα πόσα εισιτήρια θα κόψεις, ρε φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Στο είπα απλά όμως κάποτε, πριν εγώ, ότι αν κόψεις 7.000 εισιτήρια με τις τωρινές τιμές, για να πάρεις τα ίδια χρήματα θα πρέπει να κόψεις 10.500. Ωραία. Εγώ ήθελα να έχει αυτές οι αυξομοιώσεις να μην γίνονται μεσούσεις της χρονιάς. Συμφωνούμε. Ή και τέλος χρονιάς. Λοιπόν, και να βάλει ένα αυτό από την καινούργια χρονιά και να πει σε αυτά τα παιχνίδια θα έχει 5, σε αυτά τα παιχνίδια θα έχει 10 και σε αυτά τα παιχνίδια θα έχει 30. Συμφωνούμε. Λοιπόν, το ίδιο είπα και εγώ στο πρόβλημα να αγγείς. Δεν το άκουσα, όχι. Ναι. Λοιπόν, επειδή λίγο πολύ τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα έργα, δεν έχει σημασία αν είναι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, αυτά τα έργα, αυτά τα πράγματα αποκαρδιώνουν τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να έχει μια γενική είσοδο τελευταίο παιχνίδι, να είναι ζήτια το γήπεδο, να μην λογαριάσει ο άλλος το δεκάρικο που θα δώσει ή το δεκαπεντάρι που θα δώσει, να μην το λογαριάσει είτε βρέχει είτε χιονίζει. Έτσι σου λέει, α, δεν βαριέσαι, θα πάω να φάω έξω με την οικογένεια και 7 η ώρα θα κάτσω σπίτι να το δω με την ησυχία μου το μάτι. Μετά θα ζητήσεις να γίνει και το γήπεδο να έρθει και ο Ματέο. Δεν νομίζω τώρα. Ή να πάει, και ο Καρυπίδης να φάει με την οικογένεια. Κάτσε και κάνε ένα λογαριασμό. Έκατσα. Πόσο θα είναι η διαφορά? Η διαφορά θα είναι 50.000 ή 100. Παραπάνω δεν νομίζω να είναι. Είναι τα χρήματα λοιπόν που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να, έχεις μια ομαλή, ένα ομαλό τέλος σεζόν και να έρθουν και οι μεταγραφές σε μια χρονική περίοδο νεκρή. Εντάξει ρε Χρυσανθέ, γιατί δεν το έκανε και πέρσι τότε? Γιατί ήταν στη Β' Εθνική. Γιατί πέρσι ήσουν στα τάρταρα. Γιατί μόνο έβαζε. Εντάξει. Γιατί προφανώς δεν έχει άλλα, ρε παιδιά. Είναι, δηλαδή μας το λέει ο άνθρωπος. Δεν έχει άλλα. Τέλος πάντων, για μένα είναι μέγα λάθος για να μην πω αντένα. Έγινε. Γεια σου Σκάι. Επόμενος. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο όμως. Γιατί ακούς τον αντένα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα αντένα. Καλησπέρα μάλλον. Εγώ είμαι όχι αντένα. Εδώ μέσω ίντερνετ είναι και ακούω τον προηγούμενο. Όχι, το καλημέρα αντένα είναι του Παπαδάκη εκπομπή. Και το καλημέρα που είναι. Και σημαίνει ταχύτητα από τον πρώτο που σε πήρα. Δεν πειράζει. Σου είπα για το δεύτερο, για το αρχείο σου. Ναι, ναι, ναι. Το πρόχειρο ανανεωμένο. Το θέλω δυνατό και κάποια στιγμή, επειδή επικοινωνούμε και μέσω Facebook, να μου το στείλεις για να το έχω και εγώ. Δεν, κάποια στιγμή κρατούσα, αλλά έχουν γίνει τόσο πολλά εκτρώματα που σταμάτησα. Λέω σε κάθε αγώνα αυτή κάτι χειρότερο κάνουμε. Έτσι. Από του χρόνου, αυτό το αίτητο το οποίο είχανε, το οποίο θα έρχεται μια σφαλιάρα πίσω από την άλλη και θα ρωτάνε και θα κοιτάνε, γιατί το βλέπω το συμπαρουσιαστή του Παπαδόπουλου το πρωί να είναι αραχτός και όποτε του λες για κανένα αστέρα, λίγο το πόδι, λίγο το άνοιγμα, δεν έλα μου αρέσει κάτι, θα έκανε και ο αστέρας το 1-0 στο 58 και σιγά μας έβαζε 3 γκολ. Ναι. Δεν σε έβαζε 3 γκολ, δεν σοφάριζε, θα σου έκανε 2-2 και θα έρθει 2 άθενα. Μα εγώ σου είπα, ο Καρυπίδης τον έσφαξε τον αστέρα, ρε, για να βγούμε Ευρώπη. Να ξεστεί, όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά αισθάνομαι ότι είμαι φύλαθλος της μεγαλύτερης παρασκηνιακής δύναμης στην Ελλάδα. Δηλαδή καταφέρνω και στείλω σπάθες, μάθες, από εδώ, από εκεί, ό,τι θέλεις και καταφέρνω και κάνω πάντα το χατήρι το άλλο εκτός του Άρη. Βέβαια ρε φίλε. Δεδομένο. Εξυπηρετώ εγώ όλα τα συμφέροντα με την παρασκηνιακή δύναμη του Καρυπίδα ή οποιοδήποτε άλλου και εξυπηρετώ το σπάθες στον τον Άρη. Δηλαδή αυτό έχουν γίνει τόσο πολλά που είναι τόσο σουρεαλιστικά και δεν μπορώ να τα βάλω σε μια σειρά για να τα, αναφέρω. Γι' αυτό λέω. Εδώ έχεις οργανωμένα και κάθε φορά που θα τους έρχεται η σφαλιάρα του χρόνου θα τους λέω θυμάσαι τι έλεγες πέρυσι. Άραξε τώρα το κινητό, τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ορμόμενος τώρα για το, διαρκή, για τα διαρκείας που είπε ένας προηγούμενος, εγώ να το πω και λίγο παραπέρα. Επί ένταξον εποχών ο Ζωδίατρου είχε γίνει με έρευνα τότε και για φιλάθλους οι οποίοι ερχόντουσαν εκτός Θεσσαλονίκης, από περιφέρεια. Τότε είχε γίνει και κάποια μείωση με την πήγαινες και έδειχνες στην ταυτότητά σου ότι είσαι από κάποια άλλη περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης και εκεί υπήρχε κάποια μείωση. Πιστεύω ότι πρέπει να το δει και αυτό λίγο.
Γιατί το να έρθουμε εμείς από συγκεκριμένα από Κατερίνη για να έρθουμε Θεσσαλονίκη είναι ολόκληρο ταξίδι και χρειαζόμαστε και αρκετά τώρα με τα διόδια και με τις βενζίνες. Γενικά πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Δηλαδή τώρα φέτος ήταν στη 2, αν θυμάμαι πόσο, θύμισε μου λίγο, γιατί δεν πήρα διαρκές, εγώ ήμουν αμυστήρια. Πώς ήταν φέτος οι διαρκές στη 2? Τώρα δεν τα έχω πρόχειρα, να σου πω την αλήθεια. Ήταν 180, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, αν υπήρχε κάποια μέρη να λίγο από, για εμάς ερχόμαστε από περιφέρεια, θα ήταν πιο δελαστικό το εισιτήριο. Γιατί δεν μπορέσαμε να έρθουμε και σε όλα. Το να μην έρθουμε σε όλα τα παιχνίδια και να πάρουμε διαρκείας είναι ένα αρκετά μεγάλο έξοδο. Πώς το λέω, αλλά αυτό θα πρέπει λίγο να τα δει λίγο και να τα βάλει σε μια καλή σειρά η ΠΑΕΡ και να το δει σε πολλούς τομείς. Γιατί έχουμε μείνει πίσω σε αρκετούς τομείς. Και δεν μιλάω μόνο γηπεδικά ή εγκαταστάσεων, αλλά και σε θέματα ίντερνετ και παρουσία της ομάδας. Αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξει. Να είσαι καλά. Για να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα πριν πάμε στον επόμενο. Ναι. Ο 779 σε νέο μήνυμα λέει: η μισή πόλη ήταν άδεια αυτές τις μέρες. Αυτός που έλειπε δεν δικαιούται να γκρινιάζει για το 5 ευρώ. Αν δεν μπορεί, υπάρχει και τηλεόραση. Πάλι ο διαιτητής που στο Άρης Λεβαδιακός μπροστά σε 20.000 κόσμο έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ Λεβαδιακών. Ο Ξάνθη Άρης, όταν είδε ότι ο Άρης δεν σταματιέται, μας έβγαλε 7 κίτρινες. 889 Χρήσα, θα όλοι ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο τα μαθητικά χρόνια, γι' αυτό χαμηλό εισιτήριο για παιδιά από 13-17 ετών. Πρέπει να κάνει cut και κόβε το μήνυμά σου. Και αυτό είναι σημαντικό, ναι. 779 Νέο μήνυμα. Αυτοί που έχουν τους κρίσους έχουν και τα 20.000 διαρκείας με μεγαλύτερο γήπεδο. Εμείς 5.700 δεν πρέπει φέτος να κάνουμε 10.000 διαρκείας. Για δεν να πετούμε. Πρέπει ναι, φέτος να κάνουμε 10.000 για να πετούμε. Όχι. Εντάξει, αυτοί που έχουν τον κρίσο έχουν και παίρνουν και πρωτάθλημα όμως. Υπάρχει πάντα η επιτυχία, είναι αυτή που τραβάει κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω βρει μια δικιά σου ανακοίνωση με τη στήρα του Άρης Ξάνθη τη σεζόν 10-11. 10-11? Ναι. Βάλε φίλε τι ώρα είναι και μετά θα ακούσουμε τον φίλο και μετά πάμε στο break. Τι ώρα είναι, μόνο τι ώρα είναι. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Από Σέρες παίρνω Τριαντάφυλλος λέγουμε. Γεια σου Τριαντάφυλλε. Θα ήθελα να δώσω κάποιες ιδέες στον Καρυπίδη για εμάς που ερχόμαστε εκτός Θεσσαλονίκης. Στον Καρυπίδη? Ναι, να τα μεταφέρουν εννοείς. Ναι, να τα μεταφέρουμε στον Καρυπίδη. Αν έχει δυνατότητα να μας έχει ένα φαγητό ρε παιδί μου λίγο να τρώμε. Ναι. Κανένα κρυβατάκι λίγο μέχρι να φύγει, να ανοίξει ο αγώνας, να ξεκινήσει ο αγώνας, να ξεκουραζόμαστε λίγο γιατί δεν τα ξέρουμε. Σουίτες κάνει τώρα καινούργιες. Όχι, κάπου έτσι πιο πρόχειρα, να μην πάμε στις σουίτες. Απέναντι, εμένα το σπίτι μου απέναντι, Χαριλάου, να κάνω να τον νοικιάσω. Ναι, αν είναι δυνατόν να μας αποζημιώνει κιόλας, γιατί κάνουμε την τιμή να έρθουμε να δούμε τον Άρη. Ναι. Δεν σοβαρευόμαστε λίγο, ρε. Δεν θα μπορέσουν, δεν θα βάλουν ποτέ μυαλό. Είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να κρατηθεί με τα ψέματα? Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση. Αν θέλουμε να είμαστε αργένοι, αν θέλουμε να έχουμε ομάδα, πρέπει ο καθένας να δώσει αυτό που μπορεί. Αφήστε τη μιζέρια, εντάξει, το ότι έχουμε όλοι προβλήματα οικονομικά τα έχουμε. Και τι θα γίνει δηλαδή? Πρέπει να τα λύσουμε μέσω του Άρη? Πρέπει να κόψουμε το έξοδο του Άρη για να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα? Να κόψουν τα ουίσκι τους, να κόψουν τις ρετσίνες τους, να κόψουν χίλια δυο άλλα πράγματα για να τα δώσουν στην καψούρα τους. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε, για χαρά. Για. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Όχι. Διάλειμμα θα πάμε. Να πάμε τελευταίο break λοιπόν, Χριστογιώση. Χορηγούς έχουμε. Ωραία. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα μέχρι τις 7. Οπότε μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι τις γραμμές. Δεν δώσαμε εισιτήρια, φίλε. Ενώ δίνουμε 15 πρώτο εισιτήριο. Θα δώσουμε αύριο. Στην αυριανή εκπομπή θα δώσουμε αύριο εισιτήρια και το πρωί στην Τρόικα και το απόγευμα στο Λαμπαουτάρης. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Χαίρετε. Εγώ μιλάω. Εσείς. Έλα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Καλά δεν το λες καλά. Όχι. Τι, γιατί δεν είμαστε καλά, τι είμαστε? Κακά. Άσχημα είμαστε. Σας ρωτάω. Γιατί δεν το λες καλά. Καλά. Καλά σου λέει. Γιατί τι ήθελες, πρωτάθλημα? Ο καθένας με τις... ο καθένας με τις φάσεις του. Λοιπόν, ναι, όταν φίλε πάρω τις ενώσεις και εκλέγονται με 50 και τα λοιπά, θα πάρω και πρωτάθλημα. Θέλει 130 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα? 130 εκατομμύρια εδώ και να δώσουμε και τα 12 νησά. Ε,
σιγά σιγά. Γίνεται αυτά που λέτε. Από πάνω προς τα κάτω θα πάμε, θα δώσουμε. Μου είπε, μια ωραία κουβέντα πάλι θα ανατρέξω συνέντευξη του Βαγγέλου Παζαρτζίδη την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί είναι σημαντικό η ουδέτερη τεχνοκρατική άποψη. Είπε πάνω στην συρροή τη κουβέντα που μιλούσαμε για τον Άρη, για τα έργα και τα λοιπά, για τι απαιτήσει του κόσμου. Λέει ο άλλο, όπω το χαρακτήρισε, έχει βάλει 150 εκατομμύρια σε 7 χρόνια και πήρε τώρα πρωτάθλημα. Ναι. Καλά, αυτό. Εμείς λέει δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα λέει, να γίνουν μέσα σε μια ίδια σεζόν. Θέλει χρόνο. Μπορείς να πάρεις, παιδιά, εγώ εμένα θα μ' ακούτε. Ο Καρυπίδης είναι καλός Χριστός, εγώ τον εγουστάρω. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις με Καρυπίδη πρωτάθλημα. Αυτό να το καταλάβουμε λίγο. Με Κινέζο μπορείς. Ε? Με Κινέζο. Με Κινέζο μπορεί. Ωραία. Αλλά δεν ξέρω, θα έρθει κανένας λες. Και με τον Καρυπίδη μπορείς να πάρεις. Δεν μπορείς να πάρεις. Αν έρθει απόλυτη συναστρία και σου βγαίνουν όλα. Με Καρυπίδη μπορείς να πάρεις όταν σταματήσει όλα, να είναι τόσο βρώμικο το ελληνικό πρωτάθλημα. Μόνο τότε μπορείς να πάρεις. Αφού εξηγίανση. Γιατί πότε σταμάτησε να είναι τόσο βρώμικο το ελληνικό πρωτάθλημα. Αφού είχαμε την εξηγίανση. Ποια εξηγίανση πρέπει. Λοιπόν. Γιατί πότε σταμάτησε να είναι βρώμικο το ελληνικό πρωτάθλημα. Σταμάτησε μήπως πότε που το πήρε ο πολίτης. Όχι βέβαια. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Μην τρελαθούμε εκεί που δεν μπορούσε, κάτι χέρια Βιερίνια, κάτι μέσα στα Γιάννενα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί προχωρούσε. Έτσι είναι. Πώς, δεν το κατάλαβα. Εγώ ήθελα να πω κάτι για τα εισιτήρια. Λοιπόν, πόσο είναι το εισιτήριο, ρε παιδιά. 15 εισιτήρια. Και στην ΕΕ. Έλεος εσείς. Πόσο θες. Είναι πολλά, δηλαδή. Άλλος το θεωρεί πολύ, άλλος το θεωρεί κανονικό. Εντάξει. Ανάλογα με την τσέπη του καθενός. Δηλαδή του χρόνου που θα παίξουμε Europa League, ναι, τι θα λέμε δηλαδή. Θα δούμε. Τι θα πούμε. Γι' αυτό δηλαδή, αυτός που λέει το μεταξύ 15, αν το καλοκαιράκι πήγαινε και έπαιρνε ένα διαρκεία των 130 ευρώ, θα του έβγαινε θα 8 ευρώ θα του έβγαινε. Δεν θα γκρίνιαζε καθόλου. Δεν ήθελε όμως το διαρκείας. Άλλος μπορεί να μην τα είχε τότε. Τι να το ποια κάνω. Τα λεφτά. Να σε πω κάτι, δηλαδή να ρωτήσω κάτι. Στο σινεμά. Ναι. Πάμε και λέμε στο σινεμά, ναι, είναι πολλά τα λεφτά ή βάλτε τα πιο φτηνά ή οτιδήποτε όχι, άλλο. Όχι. Τι, ή πάμε ή δεν πάμε. Και στο σινεμά, άμα πας, θέλεις ένα 15 μόνο το ένα άτομο, μέσα στο νερό. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά, να κοιτάξω. Εμείς οι Ένωση συνταχτούν και εκεί κούτρα μπαίνουμε. Εγώ δεν παίρνω κούτρα. Λοιπόν, παιδιά, κάτι τελευταίο να πω. Ναι. Για να πάει κανένας άλλος φίλος. Ποιος είπε ότι ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά, ρε παιδιά. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί. Έχει, αλλά έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Δεν έχει 100 εκατομμύρια που είπες πριν. Αυτό το ξέραμε από την αρχή, τώρα δεν θέλουμε δηλαδή. Εμείς θέλουμε κάποιον με 100. Πού να το βρούμε, για άντε να. Εγώ σου λέω ότι αύριο ο Καρυπίδης το πρωί τρελαίνεται. Πολιτήριος του, να είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, ποιος έρθει να τον πάρει. Βγαίνει μια συνέντευξη τύπου. 10 εκατομμύρια θέλω, τόσα έριξα, τόσα θέλω και ορίστε. Να ξέρεις ότι αυτός που θα έρθει όταν θα έρθει, δεν θα έρθει μετά από κάλεσμα του Καρυπίδη. Αυτός που πραγματικά θα θέλει, δεν θα περιμένει τον Καρυπίδη να κάνει κάλεσμα ή το χι Καρυπίδη. Θα πάει, θα πιάσει τον Καρυπίδη και θα τον πει: εγώ θέλω να πάρω την ομάδα. Πόσο μου την κοστολογείς. Αυτό, παιδιά, ο Καρυπίδης από την αρχή είπε ότι είναι ανοιχτός. Να έρθουν προτάσεις. Ήρθε καμιά πρόταση. Τι είπε ο άνθρωπος. Τι παράλογο είπε. Να έρθουν προτάσεις και εγώ δεν το συζητάω. Ο άνθρωπος έβαλε 5, 7, 8, δεν ξέρω πόσα έβαλε. Δεν θα τα πάρει πίσω αυτά. Πρέπει να τα πάρει. Πού είναι οι προτάσεις. Πουθενά. Κοίτα λίγο στον Παναθηναϊκό με το brand name κτλ. Είδες κανένα επιχειρηματία να νοιάζεται. Ρίξ τον αύριο στη γάμα εθνική, σβήσου τα χρέη, 50 θα μαζευτούν. Έτσι είναι. Είναι ελληνικό πολύ ποδόσφαιρο. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό τώρα. Το τι γίνεται σε μια ομάδα, το τι γίνεται στο προϊόν γενικότερα που είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο στην προκειμένη περίπτωση, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Εγώ προσωπικά, παιδιά, αν είχα λεφτά, πολλά λεφτά, δεν θα ασχολούμαι με τον ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού είναι όποιος βάλει τα πιο πολλά. Έτσι. Είναι όποιος βάλει τα πιο πολλά. Φέτος είναι ο Σαββίδης, του χρόνου να είναι ο Μιλισανίδης. Μιλισανίδης δύσκολα. Ατυχές το παράδειγμα, άλλος. Όποιος βάλει τα πιο πολλά είναι. Όποιος βάλει τα πιο πολλά θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Τελείωσε. Έτσι πάει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είσαι ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Γερμανία, ούτε και στην Αγγλία είσαι. Έτσι. Στην Ελλάδα είσαι. Έτσι. Έτσι. Απλά, λοιπόν, παιδιά, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Yeah, όπως με ενημερώνει ο Γιώργος Ογκάτο, 44-37 μπροστά η έφηβη στο ημίχρονο με το Περιστέρι. Στην δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Καβάλα. Από χθες, ο Άρης, ο οποίος ιτήθηκε χθες από τον Ολυμπιακό, με 39 βολές πραγματικά, δηλαδή τρομερό.
ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες η διαιτησία κάνει τα θαύματα. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Και καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα. Λίγο θέλω να πω καταρχήν για το μπάσκετ για τους απεργούς. Ναι. Μπήκανε στο κλίμα της Πρωτομαγιάς. Ο μόνος που έχει το δικαίωμα και έχει το δίκαιο με το μέρος του είναι ο Μπέλ. Και αν μπορεί το καλοκαίρι, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, δεν πρέπει να αφήσει πλην 2-3 παιχτών, για μένα πάντα, προσωπική άποψη εκφράζω, κανέναν από τη σημερινή ομάδα. Κανέναν, όταν λέμε κανέναν, πλην 2-3 παιχτών. Όλοι οι υπόλοιποι να μην πω πού να πάνε. Τι να πάρουνε. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Το κακό είναι ότι δεν είναι τι θα πάρουνε, είναι θα τα πάρουνε. Θα τα πάρουν, θα τα πάρουνε. Άμα δεν έχεις όμως να τα πάρουνε και ενώ έχεις ήδη 8 μπαν, θα πέσει η ομάδα. Άρα δεν είναι τόσο απλό επειδή δεν βάζεις τις βολές Μαγκή πάνε στην ευχή της Παναγίας. Του υπέγραψε συμβόλαιο. Και εσύ που τον επέλεξες και τον έκανες συμβόλαιο μεγαλύτερο από ό,τι είχε στην Κίμη, το Μαγκή και τον κάθε Μαγκή. Για να τον φέρεις και τον παρακαλούσες. Σωστά, γιατί είχες το πρόβλημα με τον μπαν. Και εγώ είπα, ρε Χρήστα, αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό έχουμε κάτσει και έχουμε υποστεί όλα αυτά που έχουμε υποστεί. Ναι. Απλώς λέω την άποψή μου ότι αυτό το πράγμα πλην του Μπέλ. Απλά ξέρεις γιατί σου λέω ότι πολλές φορές λέμε να πάνε στην ευχή της Παναγίας, να κάνουν αυτό, να φύγουν. Να και δεν υπολογίζουμε τις άλλες παραμέτρους όμως. Γι' αυτό είπα το αν. Γιατί έχουμε... και για το Marble τα ίδια λέγαμε. Ακόμα με το Marble ασχολούμαστε. Και όχι με το Marble, με το Marble και τα 180.000 καφές που μας άφησε ο κύριος Λάσκαρης. Ποια, πόσα? 180. 180 στο Marble. Ναι, αυτό λέω για το Marble. Όλα τα υπόλοιπα είναι κανένα 2 εκατομμύρια. Που είχε κάνει προσφυγή και λέγαμε ότι θα δικαιωθεί ο Άρης. Ναι, γιατί. Πάρ' την κεφαλιά. Κανα χρόνο 1,5 δεν πληρώνει τίποτα. Και το μόνο που πλήρωσε τέλη του 17 ήταν. Ναι, αλλά όταν ψελίζαμε δύο πραγματάκια για το Λάσκαρη. Τα λέγαμε γιατί δεν μας τα έχωνε. Δεν μας τα έδινε. Σωστά. Τέλος πάντων. Εντάξει, το προσωπικό. Και είπα ψελίζαμε. Δεν είπα ότι φωνάζαμε γιατί δεν φωνάζαμε. Όχι, δεν φωνάζαμε. Να λέμε την πραγματικότητα. Ωραία, την πραγματικότητα. Αλλά λοιπόν, το ψελίζαμε. Άλλοι δεν λέγανε τίποτα. Τέλος πάντων. Το λέγατε. Δεν σα δικούμε. Μπράβο, το ξέρω. Αν σα δικήσουν, δεν σα ακούγαμε. Σωστό και αυτό. Πάμε παρακάτω. Καλά τα λες. Τα 10 ευρώ μετά. 15 ευρώ μάλλον. Έχεις δίκιο. Απλώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Εγώ θα κάνω ένα παραλληλισμό. Ναι. Ο Άρης, αν ήταν άνθρωπος, όχι Θεός όπως είναι, λοιπόν, εδώ και 5 χρόνια, 6 μάλλον, ήταν στην εντατική. Ναι. Εμείς σε ένα χρόνο, παρασυρώμενοι και από τους δίπλα, αυτό έχει και τα θετικά και τα αρνητικά, η δίπλα, η σημερινή τους κατάσταση, θέλουμε σε ένα χρόνο, αφού σηκώθηκε από την εντατική αυτός, να τον βάλουμε να τρέξει κάτω στάρι, πρόσεχε τώρα, και να βγει με στους 3 πρώτους. Που όταν ο Άρης ήταν στην εντατική, οι άλλοι τρέχαν ήδη με 35 χιλιόμετρα σαν τον Μπόλτον. Λοιπόν, αυτό για να γίνει πρακτικά, θεωρητικά, πες το όπως θέλεις, χρειάζεται προσπάθεια από όλους. Όντως τα 20 ευρώ είναι πολλά για ένα μάτς Άρης Ξάνθη, λέω εγώ, και τα 25. Αλλά εδώ έρχονται όλοι οι Άρη παράμετροι που είπαμε πριν. Αν δεν κάνουμε εμείς οικονομική θυσία, γιατί όντως, Χρήστανθε, για κάποιους είναι οικονομική θυσία το να πάνε να πληρώσουν 20 και 25 ευρώ. Δεν σου βάζω 50 και 100 στα επίσημα, για να σου πω, ρε φίλε, μην πας στα επίσημα, πάνε σε μια άλλη θύρα. Έτσι δεν είναι. Θεωρώ ότι τη συγκεκριμένη εποχή που γίνεται αυτό, αξίζει. Γιατί ο άνεμος είναι υπέρ μας. Αν ήταν άλλη εποχή, θα μου έλεγες πάλι εποχή, χρειάζεται η ομάδα γιατί πέφτει, γιατί κάνει. Πάλι τα ίδια θα λέγανε. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή μας παρασέρνει όλους μαζί ένας αέρας. Και ο αέρας αυτός είναι υπέρ μας. Είναι στην πλευρά που εμείς επιτυχόμαστε. Δεν τον έχουμε κόντρα. Αυτό θεωρώ εγώ. Άρα, αφού ένας άνθρωπος βλέπουμε ότι και προσπαθεί και ως ένα μεγάλο βαθμό, λέω για τον Καρυπίδη, αυτά που έχει πει ως ένα μεγάλο βαθμό, γιατί κάποια δεν τα έχει κάνει, σε κάποια πέτυχε, αλλά ως τα περισσότερα τα έχει πετύχει. Θεωρώ ότι πρέπει να το στηρίξουμε. Όλοι μας. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Ναι. Και κάτι ακόμα, τελευταίο. Δεν είναι μόνο
Και αφορά τώρα τον Καρυπίδη. Πήγα στο τελευταίο μάτι με τον Ατρόμητο. Πήγα στην Πουτυχά, τα δύο παιδιά, άσε που έβρεχε τέλος πάντων, πήγαμε στην 9, οκ. Okay. Ναι. Δεν γίνεται να βγάζει, ρε Θόδωρε, 10 λαμπάδες. Δεν τις βγάζει, δηλαδή, ο Θόδωρος. Εγώ τα λέω στο Θόδωρο. Έχει παραχωρηθεί η μπουτίκ. Ωραία. Πρόσεξε, και εδώ η ίδια κουβέντα είναι, να ξέρεις. Για να κάνεις παραγγελία μεγαλύτερη, από τη στιγμή που οι εταιρείες θέλουν μπροστά τα λεφτά, χρειάζεσαι ρευστό. Χρειάζεσαι λοιπόν ρευστό για παραγγελία μεγαλύτερη. Χρειάζεσαι ρευστό για τους παίκτες. Χρειάζεσαι ρευστό για το γήπεδο. Χρειάζεσαι ρευστό για τα πάντα. Αλλά την ίδια στιγμή δεν πρέπει να αυξήσεις το εισιτήριο. Πρέπει να βάλεις τα παραπάνω από όσα έχεις βάλει. Πάμε συνέχεια σε αυτή. Πάμε, να σου πω κάτι. Πάντα στο ίδιο τέτοιο θα καταλήγουμε. Ωραία. Κατανοητό αυτό που λες, ότι να πάρεις μισό κοντένερ πρέπει να παραγγείλεις 3 για να πετύχεις χαμηλότερη τιμή. Κατανοητά. Παίρνεις ποσοστό επί των πωλήσεων από την μπουτίκ. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Δεν γίνεται αν παίζεις. Πρέπει να το δούμε. Δεν γίνεται. Τώρα δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί να έχεις πάρει 100 χιλιάρικα παράδειγμα για όλη τη σεζόν. Φίξ. Δεν το ξέρω. Πρέπει να δούμε τη συμφωνία. Αν ισχύει αυτό, οκ. Okay. Αλλά εμένα μου προκάλεσε αρνητική εντύπωση στο μάτς με τον Ατρόμητο, έχοντας τα δυο μου παιδιά και ήθελα να τα πάρω. Δεν είναι μόνο αυτό. Φανέλες, πράγματα τέτοια. Χρειάζεται. Πρέπει. Και από εκεί θα οικονομήσεις. Το λέω λαϊκά και από εκεί θα πάρεις. Αν οικονομάς. Αν οικονομάς. Γιατί αν έχεις κάνει μια φίξ τέτοια, δεν οικονομάς. Άρα θεωρούσα ότι έχει ένα ποσοστό. Παίρνει ένα ποσοστό, έτσι θεωρώ. Τέλος πάντων, υπάρχει μια δέσμευση του Καρυπίδη στην τελευταία συνέντευξη τύπου ότι τη νέα σεζόν θα υπάρχει νέα επικεφαλής μάρκετινγκ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της κυρίας. Ναι, εντάξει. Προφανώς και οι προσδοκίες μας θα είναι μεγαλύτερες και θα υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει εξειδίκευση στο αντικείμενο, με τον οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε 5 πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, να σου πω κάτι. Ένα πρόβλημα που είχε ο Άρης είναι ότι περνώντας από τη μία φάση στην άλλη, έπρεπε να στελεχωθεί και ποικιλοτρόπως. Το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή εκεί που είχε 2, τώρα έχει 8. Χρειάζονται 15. Σωστά. Δεν γίνεται να πάμε από το 2 στο 15. Παιδιά, αυτό είναι αυτονόητο. Έστω κι αν το 15 είναι αυτό που πρέπει να έχεις. Αλλά βέβαια εκεί για πρέπει την να. Κυρία, ναι. Βέβαια για αυτή την κυρία. Γερή να είναι όποια και να έρθει. Ναι. Τα είχε πει από το τέλη Γενάρη, όταν προέβη στη συνέντευξη τύπου. Είπε για τη νέα σεζόν. Που έκανε και τα παράπονα. Και έχουμε τελείως ο Απρίλιος, μπαίνουμε σε Μάιο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αφού είπε τη νέα σεζόν. Τι μου το είπε στα τέλη του πρώτου γύρου. Καλά, τι. Άρα τελείωσε η χρονιά. Σημασία έχει πότε το είπε. Δεν έχει σημασία πότε. Είπε ότι την επόμενη σεζόν. Δεν είπε το, θυμάμαι, δεν είπε το Φλεβάρι. Το είπε όμως τέλη Γενάρη αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, τότε, στη συνέντευξη που είχε δώσει τότε. Ναι, τότε, όταν έκανε τα παράπονα. Μετά το μάτσο τη Λαμία. Καλώς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Κλείνουμε, ωραία. Τι, φεύγεις. Αυτά από εμάς. Το 3744 μπορείτε να το δείτε και live streaming, υπάρχει, παιδιά. Σχετικό θέμα στο Λαμπαουτάρης. Μπορείτε να, δείτε, να μπείτε να δείτε τα παλικάράκια. Και κάθε μέρα θα υπάρχει για όλα τα παιχνίδια που θα δώσουμε μέχρι την Κυριακή. Τι? Θα υπάρχει κάθε μέρα, λέω, γιατί η ομάδα παίζει μέχρι την Κυριακή στο Πανελλήνιο. Θα υπάρχει κάθε μέρα. Εδώ τι είναι, βαθμολογία? Νομίζω ναι. Άρα θέλουμε να χάσει από κάποιον Ολυμπιακό τώρα. Πρέπει, ναι, πρέπει. Λοιπόν, ακολουθεί ο Ραγιαμπλέ με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά.